κάμερα μιλάει από μόνη της. Σε λίγο θα σας δείξω και τις αποκαλυμμένες σκυροδετημένες κολόνες. Πάμε για τρίτο επίπεδο. Άρα ακριβούλα μου, όλους σου θυμάμαι, εσένα σε ξέχασα. Να σου πω χρόνια πολλά. Ωραίο πατέρα έχεις. Καθώς μου έρχεται όλη η σκόνη τώρα στο πρόσωπο, ας αλλάξω κατεύθυνση. Πω, Παναγία μου. Έφυγα ζούπιτος. Είμαι κλεισμένος, παιδιά, από σκόνες στη Φωκόν και από σκόνες στην Πατριάρχου. Και οι δύο χούφτες βαράνε αδιάκοπα, σπάνε αδιάκοπα. Έτσι, το συνοδό αυτό έργο που είναι η υπογειοποίηση, να τελειώσει. Βλέπουμε τώρα την πόρτωση του φορτηγού. Εγώ μόνο την έβλεπα, όχι η κάμερα. Πάνω από τη χούφτα είναι δύο φορτηγά παρέους τύπου, έτσι ώστε να παίρνουν τα χώματα. Εδώ βλέπετε την υδροφόρα της εταιρείας. Είναι της έδρας ομηχανικής. Αλλά εδώ πλέον, παιδιά, αυτά που βλέπετε με τις χούφτες είναι έργα IntraCAD. Τα αντιστηρίγματα έχουν τελειώσει και δουλεύουμε αποκλειστικά με την IntraCAD. Όχι, το παίρνω πίσω. Είναι η οδηγή της Εδραστομηχανική είναι εδώ πέρα. Κύριε Γιώργο, μην παρεξηγείς, εντάξει. Είδα τον οδηγό σου, κατάλαβα ότι είναι δικιά σου εταιρεία. Γιώργος, παιδιά, είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Εδραστομηχανική. Για να μην δείχνω το ίδιο μοτίβο, πάμε να σας δείξουμε τι μοτίβο, αφού όλο αλλάζουν τα πράγματα, όλο. Γιατί τον είχα νησιάσει, καθώς τράβαγα πάνω, παιδιά, άλλους τομείς. Παραλαμβάνω, σήμερα είναι 2 Σεπτεμβρίου 2020. Κάποιος φίλος που με είπε, Γιώργο, τι έγινε με την τομή που ήταν 100 άτομα. Σας είπα, ρε παιδιά, ό,τι μου είπε ο μηχανικός. Ό,τι ακριβώς μου είπε ο μηχανικός της τομής, Γιώργο, τέλος του μήνα με αρχές του Σεπτέμβρη, τέλος του Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, μπαίνουμε με 100-150 άτομα. Τι να πάμε στις 10-150, ελάτε να δουλέψετε. Ο μηχανικός μου το είπε. Όλα καλά, επιτηρητής εδώ, αρχαιολόγος, τίποτα, αρχαιολόγος είσαι. Ναι. Είσαι αρχαιολόγος, πόσο πέτυχα με τη μία. Χωρίς να σε ξέρω, έτσι. Το καπελάκι σου είναι δύναμη όμως. Όχι, πώς να σε λέει, πουθενά αρχαιολόγος. Αλλά για να είσαι πάνω από το έργο, πάνω απ' λέω είναι αρχαιολόγος αυτός. Θες να μας πεις μερικά πράγματα για ποιο λόγο πρέπει να είναι εδώ η αρχαιολογία. Ό,τι πεις.
Μέχρι στιγμής όλα καλά όμως, δεν βρήκαμε τίποτα. Κάνα λιθάρι. Και μακάρι να με βρούμε παιδιά, γιατί το βλέπετε έβαλε το υδρακάτ. Έναν από την κιούπη, σταματάμε. Βλέπετε παιδιά ότι το γήπεδο είναι πιο μέσα από ότι ήταν οι τελευταίες κολόνες, οι βάσεις της παλιάς σκεπαστής. Έτσι το γήπεδο, έχουμε ξαναπεί, έχει ανέβει προς τα πάνω, δηλαδή εκεί που ήταν το Γεώργιος Μόσχος, προς τα πάνω. Προς τα κάτω μπήκε πιο μέσα. Και παρόλο ότι στο μάτι μας φαίνεται πιο μικρό, εν τούτης, σε θέσεις, θα πλησιάζει το παλιό. Το παλιό ήταν 33,5 αν δεν κάνω λάθος. Εδώ θα είμαστε στο καινούργιο. Με το γυμνό μάτι, παιδιά, μία κολόνα βλέπω να είναι ντυμένη και μέσα έχει μπετόν και δεν έχει αποκαλυφθεί. Πάμε να σας δείξω τώρα από μία άλλη λήψη, αυτό που περιμένουμε όλοι και θέλουμε όλοι να βλέπουμε έργο, πώς έχουν αποκαλυφθεί τα μπετά, οι κολόνες. Κάτω εδώ φεύγουν τα τελευταία κομμάτια της σκεπαστής. Εδώ, αρχαιολόγε, ήταν η σκεπαστή, ήταν το παλιό γήπεδο, να ξέρεις. Έχουν μείνει ακόμα ορισμένα τυχεία. Κάτω εδώ βλέπουμε, παιδιά, πώς μετακινείται το τυκλικό γεωτρύπανο με αυτό τον τάκο. Λοιπόν, είμαι παρέα με τον φίλο μου από το Αγρίνιο, τον Νίκο, τον φοιτητή. Τον άλλο πώς το λένε, ρε. Τον Χρήστο. Και τον Χρήστο τον φοιτητή. Εδώ στην καφετέρια GNP, του φίλου του Σταύρου. Πάλι οτιδήποτε κάνει μαζί. Ωραία, το ρυθμίσαμε τον τρίποδα και πάμε να καταγράψουμε τις κολόνες όλες του τρίτου επίπεδου. Πάμε από κοντά να καταγράψουμε σιγά σιγά ποιες κολόνες έχουν εμφανιστεί. Τρόμο σήμερα δεν έχω, αλλά θα έχουμε λογικά αύριο ή μεθαύριο. Καθώς ο χειριστής, βλέπετε παιδιά, λες και είναι Playmobil, το μεταφέρει γρήγορα γρήγορα, τόσο επαγγελματίας είναι. Παρέα με τον φίλο μου τον... Όχι ρε φίλε, εκεί κλεισμένος θα είσαι. Πού παρκάρεις το αμάξι και πέρασες και το πετάς. Με τον φίλο μου τον κύριο... Το Στέλιο. Που είναι, πόσο χρόνο? 83, παιδιά. Ο Λεβετόκερος. Ζει και αναπνέει να γίνει το γήπεδο για να... Μπεις μέσα. Για να δούμε και ένα παιχνίδι. Για ένα παιχνίδι, άτε. Να προλάβουμε. Πιστεύω, πρόεδρος θα πει. Οκ, μάκες 22 μπαίνουμε. Δεν πάμε 23. Όχι. Όπα, σάπλωσε κάτω τώρα το βελόνι. Και επειδή έχω κλείσει το Κριστέλιο, πρέπει να βγω έξω στην οδό Ιωνίας. Να σας λέω τα καλωδόγια παιδιά πώς έρχεται εδώ στο γήπεδο, στην καφετέρια DNP, από την Ιωνίας. Εδώ, γηπεδάρα, θεϊκή, καθώς γεμίζουμε σκόνη. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η Original. Τα παιδιά στο γκέτο, τα παιδιά των Πειρατών του Ονείρου. Οι Ανάκαστα, οι Ανακασιώτες, οι Νιώτες, οι Πελοποννήσιοι. Ακριβούλα μου, μάνα μου και ανιψούλα μου, να είστε χιλιόχρονες, να σας χαίρομαι και να με χαίρεστε. Τίγκα ΑΕΚ,
γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Λογικά θα βγάλω δύο βίντεο έτσι σήμερα. Έστω και ένα πανοραμικό, πως είναι η υπογειοποίηση σε νότο και βορρά. Δηλαδή σε Φωκών και πάνω Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Να είστε όλοι ευλογημένοι, παιδιά. Ζήτω για εκάρα μας. Α, εδώ και εδώ. Να δείξω μια υπογειοποίηση και τίναγμα του Γαίου Τρύπανου. Όπως κοιτάμε ανατολικά, είναι δυτικά εδώ, στην οδό Φωκών. Έτσι, πιστεύω, παιδιά, έκανα και μια πλήρη κάλυψη εκτός από τα δυτικά, που ό,τι είχαμε και χτες και προχθές έχουν μείνει όπως ήταν. Εννοώ από τα αντισύματα. Δείτε το βίντεο, αποκαλυπτικό και αυτό, σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη. Να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι, παιδιά. Τι γκάικ!